εντός ηλεκτρονικών υπολογιστικών συστημάτων και σήμερα θα σας παρουσιάσω το σύστημα έξυπνου αυτοκινήτου που σχεδίασα και υλοποίησα. Πρόκειται για ένα σύστημα αλληλεπίδρασης μεταξύ οδηγού και αυτοκινήτου, το οποίο με διάφορα εισιτήρια μπορεί να ανιχνεύσει αν ο οδηγός κατά την πορεία του αυτοκινήτου φοράει τη ζώνη του. Αν δεν τη φοράει, θα τον ειδοποιήσει με ένα ηχητικό μήνυμα. Θα το καταλάβετε στη συνέχεια ποιο είναι αυτό. Αντίστοιχα, μπορεί να ανιχνεύσει αν υπάρχει συνοδηγός στο όχημα. Αν υπάρχει, θα του πει και αυτού να βάλει τη ζώνη του, αν δεν την έχει βάλει ήδη. Είναι πολύ σημαντικό όταν οδηγείτε να φοράτε τη ζώνη σας. Υπάρχει αισθητήρας ο οποίος ανιχνεύει αν είναι κάποια πόρτα μας ανοιχτή. Πείτε ότι έχουμε ξεκινήσει και έχουμε ξεχάσει κάποια πόρτα ανοιχτή. Θα μας μιλήσει και θα μας πει, θα μας προειδοποιήσει γι' αυτό, έτσι ώστε να σταματήσουμε και να την κλείσουμε. Από εκεί και πέρα, μέσω φωνητικών εντολών, μπορούμε να ελέγξουμε το φωτισμό του, μπορούμε να του πούμε άναψε φώτα και να ανάψει τα φώτα ή σβήσε φώτα και να σβήσει τα φώτα. Αντίστοιχα, μπορούμε να του πούμε δεξί ή αριστερό φλας και να ανάψει αντίστοιχα το αριστερό ή το δεξί φλας. Διαθέτει ακόμα αισθητήρια θερμοκρασίας στον εσωτερικό και εξωτερικό του χώρο. Έτσι μπορεί να μας δώσει ανά πάσα στιγμή την εσωτερική και εξωτερική θερμοκρασία. Του έχουμε βάλει και ένα σύστημα, το Park Assist, έτσι γνωστό σε όλους μας, σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης, είτε μέσω φωνητικής εντολής είτε βάζοντας την όπισθεν, ενεργοποιείται αυτόματα και μας λέει σε εκατοστά την απόστασή μας από το πίσω όχημα. Υπάρχει ακόμα, έχει προσθεθεί και η λειτουργία, η οποία μπορείτε είτε να είναι ενεργοποιημένη είτε απενεργοποιημένη, όταν αρχίζει και σκοτεινιάζει, να ενεργοποιείται ο φωτισμός του αυτοκίνητου αυτόματα. Όλα αυτά έχουν γίνει με το Arduino. Ωραία. Ας πάμε να το δούμε και στην πράξη. Εδώ υπάρχει μια μικρή οθονούλα η οποία δείχνει διάφορες ενδείξεις. Θα τις δούμε ποιες είναι αυτές στην πορεία. Και μέσα στο μπουλαπάκι έχει τοποθετηθεί όλο το σύστημα. Οι αισθητήρες στα καθίσματα και στις ζώνες βρίσκονται αντίστοιχα από κάτω. Έχουν τοποθετηθεί από κάτω. Εδώ πέρα υπάρχει το μικρόφωνο, μέσω του οποίου ουσιαστικά γίνεται όλη η αλληλεπίδραση, η φωνητική. Αισθητήριο θερμοκρασίας υπάρχει και στον εσωτερικό και στον εξωτερικό χώρο, όπως είπαμε. Πάμε να το δούμε πώς δουλεύει τώρα και στην πορεία. Όπως σας είπα, πρόκειται για ένα σύστημα αλληλεπίδρασης μεταξύ οδηγού και αυτοκίνητου και σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει να δουλεύει αν δεν του φερθούμε σωστά. Οπότε θα το καλημερίσω και θα του πω καλημέρα Γιάρης. Καλημέρα Μιχάλη. Και αυτό αντίστοιχα θα μου πει καλημέρα Μιχάλη. Αντίστοιχα αν του πω καλησπέρα ή γεια σας, θα απαντήσει με το αντίστοιχο μήνυμα. Από εκεί και πέρα, ας δούμε πριν ξεκινήσουμε την πορεία μας τις ενδείξεις που δείχνει η οθόνη μας. Όπως βλέπετε, μας δίνει την εσωτερική και εξωτερική θερμοκρασία του χώρου, καθώς και την τιμή της φωτοαντίστασης, η οποία ανιχνεύει το φωτισμό εξωτερικά του αυτοκινήτου. Στο πλάι της υπάρχει ένας διακόπτης, ο οποίος ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την αυτόματη ενεργοποίηση του φωτισμού σε χαμηλό εξωτερικό φωτισμό και αντίστοιχα παίζει και το αντίστοιχο μήνυμα. Η αυτόματη λειτουργία ενεργοποιήθηκε. Για αν δεν το θέλουμε. Επίσης διαθέτει ένα κουμπάκι το οποίο είναι reset, αν για οποιοδήποτε λόγο το σύστημά μας κολλήσει το πατάμε και ξεκολλάει. Μπορεί να μας δώσει τις θερμοκρασίες μέσω φωνητικής εντολής, η οποία είναι δώσε θερμοκρασίες. Η αντίστοιχη εντολή για να ενεργοποιηθεί το σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης είναι Park Assist. Όπως βλέπετε, μας δίνεται η απόσταση σε εκατοστά από το πίσω όχημα ή εμπόδιο που υπάρχει στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου μας. Για να βγούμε τώρα από αυτή τη λειτουργία, αρκεί πάλι να του πούμε Park Assist. Επίσης μπορεί να ενεργοποιηθεί, όπως σας είπα και νωρίτερα, ενεργοποιώντας την όπισθεν. Οπότε βάζω εγώ όπισθεν στο αυτοκίνητό μου
βλέπετε ότι η λειτουργία έχει ενεργοποιηθεί και αν τη βγάλω την Obsten απενεργοποιείται αυτόματα. Υπάρχει φωνητική εντολή μέσω της οποίας μπορούμε να το πούμε να ανάψει το φωτισμό. Αυτή η εντολή είναι άναψε φώτα. Άναψε φώτα. Ο φωτισμός έχει ενεργοποιηθεί. Εντάξει, τώρα είναι μέρα έξω, αλλά δεν ξέρω αν μπορείτε να διακρίνετε εδώ την αντίστοιχη ένδειξη που δείχνει ότι τα φώτα έχουν ενεργοποιηθεί. Αντίστοιχα μπορούμε να τα σβήσουμε λέγοντάς του σβήσε φώτα. Τα φώτα σβήνουν αυτόματα. Αντίστοιχα ενεργοποιείται και απενεργοποιείται ο φωτισμός της οθόνης. Μπορούμε να το πούμε δεξί φλας και να ανάψει το δεξί φλας. Ή αντίστοιχα μπορούμε να το πούμε αριστερό φλας και να ανάψει το αριστερό φλας. Ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται αυτόματα μετά από 7 δευτερόλεπτα. Από εκεί και πέρα τα μηνύματα για τις ζώνες του οδηγού και συνοδηγού παίζουν αφού έχουμε ξεκινήσει την πορεία του αυτοκινήτου μας. Οπότε πάμε να τα δούμε και αυτά στην πορεία. Γεια σου Γιάρης. Γεια σου Μιχάλη. Δίνοντας το χειρόφρενο. Μου λέει να βάλει τη ζώνη μου, γιατί καταλαβαίνει το Arduino μας ότι βρισκόμαστε εν κινήσει. Ας πάρουμε τώρα κάποιο συνοδικό για να δούμε ότι ενεργοποιείται και εκεί το αντίστοιχο μήνυμα. Να σε πάμε κάπου. Καταλαβαίνει το όχημα ότι υπάρχει συνοδηγό στο αυτοκίνητο και του λέει να πολύ ευγενικά κιόλας να βάλει τη ζώνη του. Ας ξεκινήσουμε. Αριστερό φλας. Αριστερό φλας. Σε καμία περίπτωση αυτό το σύστημα δεν αχρηστεύει τους διακόπτες που υπάρχουν ήδη στο αυτοκίνητό μας. Έτσι αν εγώ θέλω να ανάψω το δεξί φλας με το χέρι μου, απλά θα χρησιμοποιήσω το διακόπτη. Αριστερό φλας. Αριστερό φλας. Είναι ένα σύστημα το οποίο έτσι όπως έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί μπορεί να βοηθήσει αρκετά άτομα με κινητικά προβλήματα ή άτομα με ειδικές ανάγκες. Δεξί φλας.
νύχτωσε, οπότε πάμε να δούμε αν λειτουργεί όντως η αυτόματη λειτουργία. Θα την ενεργοποιήσω από το διακόπτη. Η αυτόματη λειτουργία δεν ενεργοποιήθηκε. Όντως τα φώτα μας ανάβουνε. Οπότε ας ξεκινήσουμε να το δούμε και το βράδυ. Όπως βλέπετε έχει ενεργοποιηθεί και ο φωτισμός της οθόνης. Μπορούμε να το απενεργοποιήσουμε το σύστημα με τον ίδιο τρόπο. Έτσι τα φώτα μας θα σβήσουν και δεν μπορούμε να τα ενεργοποιήσουμε πλέον από το διακόπτη. Εκτός από αυτό, μπορούμε να του πούμε άναψε φώτα και να ανάψει τα φώτα και αντίστοιχα σβήσε φώτα. Και να σβήσει τα φώτα. Αριστερό φλας. Δεξί φλας. Αυτό ήταν το σύστημα του έξυπνου αυτοκινήτου που σχεδίασα και υλοποίησα. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε αφήστε ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο. Κάντε και subscribe έτσι ώστε να βλέπετε και τα μελλοντικά μας βίντεο που θα ανεβάσουμε στο YouTube. Και φυσικά ένα share θα μας βοήθαγε ακόμα περισσότερο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.